Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι κάνετε, καλά είστε? Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να πούμε κύριος... και χρόνια πολλά για την ημέρα σήμερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά. Είστε έτοιμος? Όλα έτοιμα, όλα καλά? Λοιπόν, θα φανεί στην πράξη. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, Ζαριανάκης, έφτιαξα τον χαρταετό, Μαντινάδα από την Κρήτη, είστε και από την Κρήτη, έφτιαξα τον χαρταετό και έγραψα εύκα πάνω. Να τον πετάξω αύριο, αυτό μπορώ να κάνω. Στα ζύγια του χαρταετού, τσιπίκρες θα κρεμάσω και θα του κόψω το σκοινί να φύγει να ξενιάσω. Τις γνώσεις Κύπτρο εσύ κρατείς και κάμε το σκυτάλι τα φώτα σου να φτάσουνε και στη γενιά την άλλη. Αυτά λοιπόν η Μαντινάδα του κυρίου Ζαριανάκη. Το απαντήσατε, προσπαθούσε καιρό να έχει απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Υπουργέ, πάμε κατευθείαν. Από το Ηράκλειο, είναι ο κύριος από το Ηράκλειο που δεν τον βρίσκανε. Πλήρωνες φορές μια ζωή. Μάλιστα. Πλήρωνες φορές μια ζωή και τελικά είχαν χαθεί τα πάντα. Προσπαθώ να απαντώ όσο γίνεται και εγώ και το γραφείο μου. Όσο περισσότερο γίνεται, αλλά δεν φτάνει. Αν δεν βάλουμε ένα σύστημα σοβαρό και αποτελεσματικό, κύριε Αυτή, μην γελιόμαστε. Είναι δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι. Εγώ μια μέρα δοκίμασα μία ώρα και ένα τέταρτο για να πιάσω γραμμή. Δεν έπιασα γραμμή και είπα, εντάξει, θα δούμε. Αυτά θα τα φτιάξουμε. Έχουμε περάσει ήδη νόμο, ναι, με βάση τον οποίο θα υπάρχει ένας ενιαίος αριθμός για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Οργανισμών, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, θα είναι δωρεάν. Ναι. Θα είναι δωρεάν και θα υπάρχουν οι τηλεφωνητές οι οποίοι θα απαντούν επαγγελματικά και από πίσω θα υπάρχει ένα back office, όπως λένε, ένα γραφείο υποστήριξης, ναι, το οποίο θα δίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα απαντήσεις στα ζητήματα που οι τηλεφωνητές δεν μπορούν να απαντήσουν. Πάμε να αναβαθμίσουν με την υπηρεσία. Πότε ξεκινάει αυτό? Τις παροχές απέναντι στο κοινό. Υποθέτουμε, αν πάνε όλα καλά, ότι μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου, τώρα φέτος, ναι, όλο αυτό θα είναι σε εφαρμογή και θα κάνει μια σημαντική διαφορά. Γιατί οι άνθρωποι, ακόμα και όταν τελικά παίρνουν συντάξεις, παίρνουν επιδόματα κτλ., μην γελιόμαστε, τους βγαίνει από τη μύτη. Και είναι λίγο παράξενο. Από τη μια πλευρά, λες, κάνω τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κτλ. Και από την άλλη, εδώ είμαστε πίσω. Βεβαίως, για να μην αδικώ, έχουν γίνει βήματα. Δηλαδή, ο ΕΦΚΑ έχει κάνει πέρσι 1.750.000 ψηφιακές συναλλαγές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται πολλά πράγματα να γίνουν. Πολλά πράγματα. Θα τα δούμε. Είμαστε αποφασισμένοι ακριβώς να τα κάνουμε. Θα τα δούμε στην πορεία. Είναι πολλά τα θέματα. Όταν έγινε η ενοποίηση των ταμείων, τους είχα προειδοποιήσει τότε. Είχα μπει στην αποθήκη των συντάξεων, κύριε Υπουργέ. Ετοιμάστε το βίντεο. Υπουργέ, η σκόνη ήταν ένα μέτρο. Οι εργαζόμενοι εκεί μέσα, για να βγάλουν σύνταξη, μπαίνανε με αναπνευστήρα. Μιλάμε για απίστευτη κατάσταση. Έχετε δίκιο, κύριε. Συντάξεις των 2 και 3 κιλών. Για πάρτε μια γεύση, κύριε Υπουργέ, για να δείτε τι ακριβώς γινότανε εκεί. Πάμε. Δεν είμαι σε μεταφορική εταιρεία. Είμαι στον ΕΦΚΑ. Εκεί όπου μέσα σε κούτες είναι τι? Είναι οι φάκελοι των συντάξεων. Φάκελοι από πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Φάκελοι που έχουν τον αγώνα μιας ολόκληρης ζωής. Ελάτε να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Σε αυτή την κούτα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 φακέλους. Να ένας φάκελος. Τεράστιος φάκελος. Δεν ξέρω από πού έχει έρθει. Δεν το βλέπετε εσείς. Έχει έρθει από πάρα πολύ μακριά και είναι εδώ περίπου 4 ολόκληρα χρόνια. Δείτε σειρά φακέλων. Ατέλειωτη φάκελη με στοιχεία. Αυτός ο φάκελος πρέπει να είναι πάνω από 1,5 κιλό. 1,5 κιλό χαρτιά, τα οποία αν είχαν ψηφιοποιηθεί, τότε ο ασφαλισμένος και ο ΕΦΚΑ θα ήξεραν πού βαδίζουν. Πολλοί θα διαρωτηθήκατε πόσα χρόνια μπορεί να παραμείνει ένας φάκελος εδώ, σε αυτή την αίθουσα, μέσα στις κούτες. Ο φάκελος που κρατάω είναι από το 2015, ατομικός φάκελος. Ήρθε εδώ, παρέμεινε εδώ και παραμένει εδώ. Ένας φάκελος, για να ολοκληρωθεί στην απόδοση της σύνταξης, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από πλευράς εργαζομένων. Ατέλειωτες ώρες, συνεχής επικοινωνία. Είναι πολύ λίγοι εργαζόμενοι, άρα χρειάζεται άμεση παρέμβαση. Και οι γόρδιοι δεσμοί δεν λύνονται, κόβονται.
Είστε έτοιμος να κόψετε το γόρδιο δεσμό? Γιατί είστε. Ναι, ναι, ναι. Πώς, ναι. Με ποιο γιατί τρόπο? Αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Μάλιστα. Δυστυχώς η εικόνα μιλάει μόνη της και από όσο αντιλαμβάνομαι, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά προβληματική. Να σας πω εγώ. Να σας πω εγώ, κύριε. Ελάτε, ελάτε. Αντιλαμβάνομαι ότι καθώς τα κομπιούτερς ήταν παλιά, το τώρα, 2000. Πριν από λίγους, μήνες, πριν πάω εγώ από το Υπουργείο. Και μόνο ο προϊστάμενος είχε υπολογιστεί. Έγινε, η παραγγελία των κομπιούτερς, ναι, και τώρα έχουν παραλυφθεί τα κομπιούτερς και θα εγκατασταθούν, ναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εξαιτίας αυτού του πράγματος, ναι, οι υπάλληλοι δεν έχουν οι περισσότεροι emails. Δεν έχουν, και επικοινωνούν, όχι, στην Αθήνα, ας πούμε, ανάμεσα, ναι, στα διάφορα υποκαταστήματα, διάφορες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επικοινωνούν με φορτηγάκια, με, ναι, ταχυδρόμους. Έτσι είναι. Δεν πάει. Χρόνια αυτό είναι αυτό. Δεν πάει. Χρόνια. Πολύ με... απλά δεν πάει. Υπουργέ με υπολογιστές του 2000 και έπαιρνε ο διευθυντής το χαρτί, το έβγαζε φωτοτυπία και έλεγε «Χατζηδάκη, βγάλε μου αυτή του ΤΕΒΕ, αυτιά βγάλε μου αυτή του ΙΚΑ κλπ». Έτσι δεν πάει. Αυτό είναι αραμπάς, ναι, υπουργέ. Έτσι. Και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Ούτε τηλεόραση γίνεται με μόνο μηχανήματα, ούτε πλοίο πάει με μόνο μηχανήματα, ούτε αεροπλάνο μόνο με αυτό με το πιλότο. Εργαζόμενοι και επιχειρησιακό σχέδιο, γιατί ο εργαζόμενος θα βάλει την υπογραφή του και θα πει ο Χατζηδάκης θα πάρει 5.000, ο Αυτιάς θα πάρει 2, ο Α θα πάρει εκείνο. Άρα λοιπόν, ο απλός εργαζόμενος που έχει τρελαθεί, κύριε Υπουργέ, έχουν τρελαθεί, δεν μπορούν άλλο. Κάτι πρέπει να κάνετε, να τζώσετε τα εφόδια, να φύγουν μπροστά. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, να αρχίσουμε. Κάνουμε να απαντάμε. Κάνουμε παρέμβαση, σιγά-σιγά. Θα σας τα πω αναλυτικά. Βεβαίως, αν θέλετε, σε όλα αυτό τα επίπεδα. Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο. Αν θέλετε, ευχαρίστω. Ακριβώς. Λοιπόν, και θα πάμε και στις πληρωμές, γιατί και το ούτω βοήσομεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπουργέ, μπορεί στη ΔΕΗ να καθόσασταν σε ηλεκτρική καρέκλα, εδώ είναι δρεπανηφόρο άρμα. Το ασφαλιστικό. Δρεπανηφόρο άρμα. Μου το λέτε για να μου φτιάξετε την ημέρα μου. Ή αχιλλέας θα γίνεται ή πάρει, ένα από τα δύο. Πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε θέματα μπροστά μας. Πέστε μου, πόσο πιστεύετε ότι αυτό που πάτε να κάνετε θα πετύχει? Στον ΕΦΚΑ. Θα πετύχει. Θα πετύχει, λέτε. Γιατί δεν, πάμε με ψευτοειρωισμούς και μεγάλα λόγια. Ναι. Πάμε με σχέδιο. Και πάμε σε δύο μέτωπα βασικά, κύριε Αυτιά. Το ένα είναι το οργανωτικό, το λειτουργικό. Να κάνουμε τις τομές εκείνες που πρέπει για να φύγουμε από τις σκούτες και να πάμε στην εποχή των emails. Ναι. Και το άλλο είναι το νομοθετικό κανονιστικό με μια σειρά από διατάξεις οι οποίες θα απλουστεύσουν την απονομή των συντάξεων για να σταματήσει, μάλιστα, το μαρτύριο και για τους συνταξιούχους, αλλά εγώ λέω και για τους υπαλλήλους. Τώρα. Διότι προχτές το βράδυ γύρισα από το γραφείο, ναι, και κοίταξα τα emails. Μια κυρία της οποίας είχε πεθάνει ο σύζυγος το 2017, μου έγραψε ένα συγκινητικό email. Έχω τέτοια λέγοντάς εδώ μου ότι ταλαιπωρούμε από το 2017 με τα δύο ανήλικα παιδάκια μου και δεν έχω πάρει ακόμα σύνταξη. Τι να συζητάμε, κύριε Αυτιά, τι να συζητάμε. Άρα εδώ λέτε τι. Για ποιους αριθμούς και ποια. Εδώ πρέπει, ναι, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ακόμα παραπάνω. Και θα το κάνουμε, σας λέω, με σύστημα. Διότι όλοι έχουμε καλές προθέσεις, δεν υπάρχει καμιά φοβία. Πριν πάω στις πληρωμές, αληθεύει ότι όταν ζητήσατε υπογραφές από κάτω, από τους υπηρεσιακούς, βρήκατε ένα τείχος? Ναι, φέρνουμε το μέτρο τώρα, ναι, το οποίο θα λειτουργήσει της ανακούφισης με την προκαταβολή ενός αριθμού εθνικών συντάξεων. Ναι. Αυτά τα 384 ευρώ και με αναδρομικά. Πέρασε ο νόμος από τη Βουλή. Πέρασε. Ναι. Και βγήκε η υπουργική απόφαση στη συνέχεια κατ' εφαρμογή του νόμου. Προς έκπληξή μου, πρέπει να πω, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά, ναι, νομίζω ότι είναι νοοτροπίες χρόνων. Είδα όταν ήρθε για υπογραφή σε μένα το έγγραφο, δεν το υπέγραφε κανένας από τον εισηγητή μέχρι απάνω το γενικό, ναι, και η μόνη που το υπέγραφε ήταν η γενική γραμματέας του Υπουργείου. Διότι είχαν γράψει μια σημείωση από κάτω. Ναι. Αυτή η απόφαση, που ήταν 100% σύμφωνη με τον νόμο, βέβαια. Μάλιστα, γιατί. Ήταν αντίθετη, λέει, στις γενικές αρχές του ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή, δίνουμε συντάξεις κατά την άποψή τους σε ανθρώπους οι οποίοι δεν δικαιούνται. Μα στην ίδια απόφαση μέσα και στον ίδιο τον νόμο προβλέπονται συμψηφισμοί. Αν δεν δικαιούστε εσείς, κύριε Αυτιά, να πάρετε σύνταξη, θα σας πιάσει το κράτος κάπου αλλού αργότερα. Δεν είναι δυνατόν να επικαλούμαστε τέτοια πράγματα. Ο ίδιος ο νόμος δίνει εγγύησεις. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Έλα το, τώρα, τώρα μου λέτε ότι πάτε με σκισμένο λάστιχο να δώσετε συντάξεις. Δηλαδή το αυτοκίνητο του ΕΦΚΑ έχει χάσει 1-2 ρόδες. Πώς θα το λύσετε αυτό το θέμα? Γιατί αύριο θα ξαναβγεί ένα θέμα. Δεν υπογράφω, δεν υπογράφω. Εδώ τι γίνεται? Πίσω δεν κάνουμε, να το ξέρετε. Δεν θα κάνετε πίσω. Δεν υπάρχει όπισθεν στο αυτοκίνητο. Διότι θα πει ο πολίτης, κύριε υπηρεσιακέ μου, 5 χρόνια περιμένω να πάρω τη σύνταξή μου. Το λέω ως υπηρεσιακός, τι έκανες? Και θέλω να καταλάβουν. Έχουν και όλοι τα δίκαια τους από τη μια για κάποια άλλα θέματα λόγω των αλλαγών των νόμων κλπ. Και τους είχε τρελάνει το σύστημα. Εντάξει. Αλλά και απ' την άλλη. Το σύστημα είναι τρελό, μάλιστα. Το σύστημα είναι κουρελού. Μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, για τους μισθωτούς υπάρχουν πάνω, μάλιστα, από 1000 τρόποι απονομής σύνταξης. Δεν τα χωράει ο νους του ανθρώπου. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος να κάνουμε την κατάσταση ακόμα δυσκολότερη. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να δώσουμε λύσεις. Κάντε και θέλω το να πω και στους υπαλλήλους, ναι, και στους υπαλλήλους και του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ, ναι, ότι εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι είμαστε από την ίδια πλευρά του λόφου. Πάμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πάμε να εξυπηρετήσουμε τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Υπάρχουν υπάλληλοι στον ΕΦΚΑ που δίνουν τη ζωή τους, το ξέρετε? Παίρνουν δουλειά στο σπίτι το βράδυ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Να το ξέρετε και αυτό. Γι' αυτό, στο πλαίσιο της προσπάθειας που θα κάνουμε, θα κάνουμε όλοι μια μαζί ομάδα θα κρούσης. Το πάτε. Θα κάνουμε μια ομάδα ακριβώς κρούσης που θα τους εξοπλίσουμε με όλα τα τεχνικά μέσα, ναι, και θα βρούμε και τους σωστούς τρόπους βασισμένοι σε σύγχρονη τεχνολογία, έτσι ώστε να κόψουμε δρόμο και να πάμε γρήγορα στην απονομή των συντάξεων. Μαζί με, όπως σας είπαμε, νομοθετικά μέτρα τα οποία γρήγορα θα έρθουν ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Ας πούμε με τις διαδοχικές συντάξεις, κύριε Αυτιά, γίνεται της τρελής. Το ξέρω. Της τρελής γίνεται. Δηλαδή, αν είσαι ασφαλισμένος σε 4 ταμεία, δεν βγάζεις άκρη. Το ένα ταμείο σε στέλνει στο άλλο, το άλλο στο παράλλο, μέχρι να περάσει Υπουργέ, ο καιρός. Δηλαδή, επειδή τώρα τελευταία αρκετοί ασχολούνται με τις, επειδή τώρα τελευταία πολλοί ασχολούνται με τις συντάξεις, η απόσταση του ΙΚΑ από το ΤΕΒΕ, 600 μέτρα δεν είναι. 9 μήνες ο φάκελος. Τι έκανε αυτό ο φάκελος? Λέω. Σε 9 μήνες γεννάει μια γυναίκα. Και δεν μπορούσε σε 600 μέτρα να πάει ο φάκελος. Και τα και λέω παραπάνω, χρόνια, Υπουργέ μου. Και παραπάνω. Χρόνια. Μα έγινε αυτή η ιστορία της συγχώνευσης του ΕΦΚΑ επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ, επί της αρχής, να σας καλά, πω την αυτό αλήθεια, ήταν σαν χλαμάρα, δεν ήταν σωστό συγχώνευση, κύριε Υπουργέ. Δεν το ήταν, λέω γιατί ξέρω το αντικείμενο. Συγχωρέστε με, ναι. Αλλά αυτή η συγχώνευση ήταν μια φύρδιν-μίγδιν συγχώνευση, χωρίς κανένα σχέδιο. Το λέγαμε και τότε. Έγινε ένα κουβάρι μπερδεμένο, λοιπόν, το οποίο προσπαθούμε έκτοτε να ξεμπερδέψουμε. Υπουργέ, ερώτημα. Έχετε ανταρσία στο Υπουργείο ή έχετε μια άλλη έκφραση υπαλλήλων που το θέλουν αλλιώς το πράγμα, για να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα? Εγώ νομίζω έχουν μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος όμως δεν οδηγεί πουθενά. Διότι δεν μπορεί το κράτος να είναι ακριβώς τα πίτουρα και φτηνό τα αλεύρι. Δηλαδή, να μην τρέχει τίποτα, ναι, όταν δεν έχεις δώσει σύνταξη για 2 χρόνια, για 3 χρόνια, για 4 χρόνια. Δεν βαριέσαι, δεν σημαίνει και τίποτα. Και μετά όταν πας να δώσεις μια προκαταβολή για την οποία προβλέπεται και συμψηφισμός, ναι, να σου λένε, α, όχι, φεύγουμε από τις αρχές του ασφαλιστικού συστήματος. Ποιες είναι οι αρχές του ασφαλιστικού συστήματος? Το ασφαλιστικό μας σύστημα βασίζεται στο Σύνταγμα. Αυτό το Σύνταγμα είναι σύνταγμα, Υπουργέ, που αυτό θέλει να βασανίζει αυτό τους πολίτες. Αυτό δεν το λέει ο απλός υπάλληλος. Κάποιοι παραπάνω τώρα είπανε. Βέβαια, συμφωνείτε σε αυτό? Το λένε, γιατί ο απλός υπάλληλος. Για να είμαι σαφής, εγώ ακριβώς 4 υπογραφές ήθελα λοιπόν, και κανείς δεν μου υπέγραψε. Υπουργέ, πάω σε γρήγορο διάλειμμα για να μας πείτε για τις πληρωμές και κάτι άλλο. Πληρώνουν εισφορές και δεν τις βλέπουν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.